Η εκδήλωση της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης για το δίκτυο Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον και οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν σε αυτή το Σάββατο 21 Οκτωβρίου πέρασαν από τη θεωρία στην πράξη. Από το 13ο Δημοτικό Σχολείο Χαλανδρίου, που είναι και οικολογικό σχολείο, ήθελα να στείλω ένα μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας για το τι συμβαίνει στην εκπαίδευση και ειδικότερα στην περιβαλλοντική εκπαίδευση, μήπως ακούσουν και αυτοί που είναι λίγο πιο πάνω. Οι εκπαιδευτικοί χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες και η κάθε ομάδα πήρε συνέντευξη από τρεις ειδικούς που επιλέχθηκαν με το κριτήριο της επιστημονικής γνώσης και επαγγελματικής ενασχόλησής τους με τα θέματα του περιβάλλοντος. Δοκιμάσαμε διάφορες καινοτομίες, όπως άλλωστε και το ίδιο το δίκτυο αυτό καθ' αυτό προβλέπει, για να δώσουμε και πολλά ερεθίσματα στους εκπαιδευτικούς που θα κληθούν στη συνέχεια να εγγραφούν στο δίκτυο και να υλοποιήσουν με τα παιδιά τους τις δραστηριότητες τις σχετικές με αυτό το πρόγραμμα. Οι τρεις ειδικοί που έδωσαν συνεντεύξεις ήταν η Ευθύμιος Βιδάλης, σύμβουλος επιχειρήσεων, Γιώργης Θεοδωράτος, επαγγελματίας στον χώρο της διαφήμισης και του εμπορίου, Γρηγόρης Τσάλτας, καθηγητής και διευθυντής του Ευρωπαϊκού Κέντρου Περιβαλλοντικής Έρευνας και Κατάρτισης Παντίου Πανεπιστημίου. Από την πράξη της συνέντευξης, η εκδήλωση μπήκε στη συνέχεια στην καθαρά βιωματική φάση. Ακολούθησε η δράση «Μουσικά όργανα από μέταλλα», ως μια μέθοδος και ένα μέσο διάχυσης του μηνύματος για τη σημασία της ανακύκλωσης των μετάλλων. Με τον εξαίρετο συντονισμό των τριών μελών της μπάντας των Κουιλόμπο, εκπαιδευτικοί, εισηγητές, εκπρόσωποι της εταιρείας, εκπαιδεύτηκαν για αρκετές ώρες, οργανώθηκαν και αποτέλεσαν τελικά μια καλοκουρδισμένη μπάντα. Η πολύμορφη αυτή πάντα έδωσε ηχηρό παρόν σε πλατεία στο Χαλάνδρι. Δημιούργησε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα, προσέλκυσε πολλούς παρατηρητές και κέντρισε το ενδιαφέρον των πολιτών. Μια μοναδική εμπειρία, όπως άλλωστε ομολόγησαν και οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί. Ήθελα να τονίσω ιδιαίτερα τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών από πολλά μέρη της Ελλάδος, όπως από την Κάλυμνο και από την Πελοπόννησο, που ήρθαν για το σεμινάριο αυτό, που αυτό σημαίνει κατάθεση ψυχής σε αυτή την ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο. Ευελπιστούμε ότι πραγματικά θα μπουν πολλά νέα σχολεία, εκπαιδευτικοί και μαθητές για να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Νέοι Δημοσιογράφοι. Πρόθεσή μας είναι αυτό το σεμινάριο με μικρές τροποποιήσεις να επαναληφθεί και να διαχυθεί, θα μπορούσαμε να πούμε, στην ελληνική επαρχία, όπου πραγματικά θα διευκολύνει ίσως και περισσότερο τη συμμετοχή εκπαιδευτικών που χρειάζονται και θα αξιοποιήσουν σίγουρα πολλά από τα καινοτόμα αυτά ερεθίσματα. Η δημιουργική αυτή περιπέτεια συνεχίζεται.